αρέτος, ήσουν ακομπλεξάριστος, ήσουν αδυναμικός, ήσουν κεφάτος. Μια χαρά. Τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής ήταν θετικά. Ίσως να ήταν και λόγω της ημέρας. Ο Γρηγόρης είναι στάσιμος πολλές εβδομάδες. Πρέπει να φύγει αμέσως και να μείνει ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης, που εκπροσωπούν επάξια το X-Factor. Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι υπήρχαν και άλλα live όπου η κριτική ήταν άδικη προς το πρόσωπό μου. Δεν ξέρω αν είναι προκατελημένη. Εάν είναι, ίσως και να μην έπρεπε. Σε κάποια φάση είπα, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι όντως δεν τους αρέσω καθόλου όμως. Μέχρι τώρα δεν έχω βρεθεί στη θέση του προκεινόμενου. Το κοινό βλέπει κάτι που ίσως δεν βλέπουν κάποιοι άλλοι. Εννοείται ότι βλέπω τον τελικό μπροστά μου. Θέλω να φτάσω στον τελικό. Το πρώτο τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ rock κομμάτι. Υπερβολική ενέργεια. Όταν ο Γρηγόρης κάτι το αισθάνεται πολύ έντονα, το βγάζει πολύ ακραία. Συνήθως του ξεφεύγει. Μερικές φορές όντως παρασύρομαι από την ένταση που υπάρχει στη μουσική και θέλω να ροκάρω και να σπάσω την προμπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Φοβάμαι μην βγει υπερβολικός, δηλαδή μην φανεί ψεύτικος. Εάν παρασυρθώ με τον ρυθμό, εάν παρασυρθώ με τον στίχο που έχει αυτό το τραγούδι, τότε οι μολότοφ θα λείπουν από εδώ μέσα. Πολύ ροκ ο Γρηγόρης σήμερα. Γεια σου Σάκη. Γιώργο Θεοφάνους. Ωραία επιλογή, είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό ο Γρηγόρης. Μπράβο. Δεν ξέρω αν άκουγες καλά, σ' άκουγα στον τόνο γενικότερα λίγο, σήμερα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά ήταν καλό, ήταν καλό. Ωραία επιλογή, μ' αρέσει. Γεια σου επιλογή του Νίκου. Του Νίκου. Ωραία, πολύ ωραία επιλογή. Κατέρινα. Είναι το σημείο στο οποίο θα συμφωνήσω κι εγώ. Οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα ήσουν καλύτερος. Σαν ήχος σου πάει πάρα πολύ. Αυτό για μένα δεν αναιρεί όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι σήμερα ήταν σου τέριαζε πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το ύφος σου, αυτή είναι η κατηγορία σου, εκεί είσαι. Είναι ωραίο να είσαι σε αυτή την κατηγορία αν καταφέρεις και την αγγίξεις και την πεις. Άγγιξε τις ροκ χορδές σου γρήγορη σήμερα. Ναι, είναι πολύ βαθιά αυτές δεν αγγίζονται, ξέρεις. Γι' αυτό. Γι' αυτό, θα μου πεις και γι' αυτό. Γι' αυτό σε μ' άρεσε, όσο άσχημο και αν ακουστεί, όσο μπορεί να μ' αρέσει ο Γρηγόρης. Δεν μπορεί να πει καλό λόγο αυτή. Σήμερα είναι η Κατερίνα. Δεν είναι, παιδιά. Μισό λεπτάκι να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα μία εκπομπή πριν από κάποιο διάστημα μέσα στις γιορτές. Όχι στο δικό μας κανάλι, οπότε δεν θα πω πού.
Ο Ρόμπι Βίλιαμς μιλούσε για το X-Factor γενικά, για το X-Factor στο εξωτερικό. Και έλεγε τι πρέπει να έχει ο τραγουδιστής ο οποίος προκύπτει και βγαίνει ως καλλιτέχνης. Και αισθάνθηκα ότι υπάρχουν περιπτώσεις στο X-Factor 3 και στο 2 και στο 1, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 3, που είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Και για μένα ο Γρηγόρης είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Οφείλω να το πω. Στην Ελλάδα, ρε Κατερίνα, δεν πάτε τι διαφέρει το τι κάνω στο Λονδίνο. Αυτό ενδιαφέρει τον Γιώργο που θα πάει ωραία, για πρώτη. Το ενδιαφέρον όμως αυτό που είπε η Κατερίνα ότι είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε ούτε ο Αλέξανδρος να είναι μέσα, ούτε η Έλενα, ούτε κανένα. Άρα βλέπει η Κατερίνα ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν το X-Factor. Κάνεις λάθος. Δεν είπε είδη μουσικής. Δεν μίλησε για είδη μουσικής. Υπάρχουν περιπτώσεις που είμαστε και καλύτεροι από τα άτομα που είναι και μέσα. Συμφωνώ. Δεν το λέμε Γιώργο, αυτό. Είδα περιπτώσεις, ναι. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι ο Γρηγόρης ήταν σήμερα ήταν πολύ δυναμικός. Ήταν πολύ ροκ, όπως το είπες και εσύ, Σάκη. Και ήταν, είχε πολύ σωστό, ας πούμε, εμένα μας όλο αυτό το ύφος που είδα. Τώρα, αν τελικά αυτός ο Γρηγόρης, εγώ δεν το πιστεύω ότι το θέλω εδώ ροκ τόσο πολύ κάθε εβδομάδα. Όμως μ' άρεσε πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Μ' άρεσε πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Και αυτό που έπρεπε να κάνει, σε αυτό το κομμάτι το έκανε. Και νομίζω ότι ήταν καλός και φωνητικά εδώ ήταν καλός. Ήταν πάνω από τον τόνο σε όλο το τραγούδι. Το είδαμε αυτό. Okay. Αλλά το ξετοθέω ακούω εγώ, δεν μου τα αφισβητεί κανένας αυτό. Νικόλα. Ήσουν πάρα πολύ καλός και μ' άρεσε που το ευχαριστήθηκες και εσύ και έπαιξες και με την κάμερα, έπαιξες και με τον κόσμο και το γούσταρες το κομμάτι και είδες όλο αυτό συνετέλεσε στο να το πάρεις το κομμάτι και να φύγεις μαζί του. Εξαιρετικός. Ευχαριστώ, Νίκο. Ο αριθμός που αντιστοιχεί στον Γρηγόρη είναι στις οθόνες σας. Κάντε αυτό που πρέπει για να είναι ο Γρηγόρης εδώ και την επόμενη Παρασκευή. Μπορείτε πάντα να ψηφίσετε online στον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, Γρηγόρη. Θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ.